Φίλοι και φίλες, ευχαριστώ πάρα πολύ την πρωτοβουλία των Αγίων Αναργύρων για την πρόσκληση. Θεωρώ καταρχήν και πρέπει, νομίζω ότι πρέπει να το πω, νιώθω ότι πρέπει να το πω, ότι είναι σημαντικό ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν αρκετές δεκάδες πρωτοβουλίες σε διάφορες γειτονιές της Αθήνας και όχι μόνο της Αθήνας αλλά και άλλων πόλεων της Ελλάδας. Στη Θεσσαλονίκη, για παράδειγμα, υπάρχουν τουλάχιστον 3 αντίστοιχες πρωτοβουλίες κατοίκων ενάντια στα μέτρα, σε αυτά τα μέτρα καταιγίδα που έχει εξαπολύσει η κυβέρνηση και όλοι οι πάτρονές της, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι ο λαός και οι εργαζόμενοι έχουν αρχίσει να αναζητούν τρόπους οργάνωσης και δράσης, τρόπους απάντησης και αντίστασης απέναντι σε αυτό που ήδη έχει ξεκινήσει και το οποίο, από ό,τι φαίνεται, όσο περνάει ο καιρός, θα γίνεται όλο και χειρότερο. Και με αυτή την έννοια, θεωρώ και πάρα πολύ σημαντικό αυτές οι πρωτοβουλίες, τουλάχιστον της Αθήνας, κάποια στιγμή να καταφέρουν να, από ένα κοινό βήμα, και να συμπορευτούν και να συζητήσουν μεταξύ τους και να οργανώσουν από κοινού πια, ας πούμε, την δράση τους, εάν αυτό, ας πούμε, είναι δυνατό το επόμενο διάστημα, και πιστεύω ότι είναι δυνατό. Κλήθηκα εδώ από την πρωτοβουλία των Αγίων Αναργύρων να πω δύο πράγματα, να πω τη σκέψη μου ουσιαστικά για τα ζητήματα που έχουν ανοίξει στις εργασιακές σχέσεις και το ασφαλιστικό. Επίσης, κλήθηκα από τον πρόεδρο Κέρβερο εδώ πέρα να είμαι σύντομος, μέσα σε 15 λεπτά να έχω καταθέσει τις απόψεις μου. Νομίζω ότι είναι αδύνατο και για τη φύση του χαρακτήρα, για το χαρακτήρα μου δηλαδή, αλλά και για τα θέματα αυτά καθ' αυτά. Ωστόσο, θα προσπαθήσω εν συντομία να πω 5 σκέψεις. Δεν θέλω να περιγράψω, δεν θέλω να ξανααναφέρω τα μέτρα. Τα ξέρουμε πάρα πολύ καλά, τα νιώθουμε στο πετσί μας ήδη οι περισσότεροι από εμάς. Και με αυτή την έννοια θέλω να καταθέσω μόνο κάποιους προβληματισμούς, κάποιες σκέψεις, έτσι ώστε να ανοίξει αυτή η συζήτηση. Καταρχήν να πω ότι φέτος συμπληρώνονται 100 χρόνια από την πρώτη εργατική νομοθεσία στην Ελλάδα. Το 1910 κατοχυρώθηκε, ήταν το πρώτο εργατικό νομοθέτημα με το οποίο κατοχυρώθηκε η Κυριακή ως αργία. Ένα χρόνο μετά κατατέθηκε νόμος ο οποίος όριζε τα ζητήματα της υγιεινής και της ασφάλειας στους χώρους δουλειάς. Το 1912 ιδρύθηκε η Επιθεώρηση Εργασίας προκειμένου να εφαρμόσει την προηγούμενη νομοθεσία, την νομοθεσία αυτή. Και το 1914 κατατέθηκε νόμος ο οποίος αναγνώριζε την ύπαρξη των σωματείων, αναγνώριζε τα σωματεία ως όργανα συλλογικής διαπραγμάτευσης των εργαζομένων. Και ουσιαστικά με την νομοθεσία αυτή το εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα μπήκε σε μία άλλη φάση, η οποία ακολουθήθηκε από την είδηση της ΓΕΣΕΕ κτλ. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί 100 χρόνια μετά αυτοί οι νόμοι, 100 χρόνια μετά αυτές οι εξελίξεις κάνουν 180 μοίρες στροφή και μας ξαναπηγαίνουν προς τα πίσω. Οι συλλογικές συμβάσεις αμφισβητούνται, τα δικαιώματα στους χώρους δουλειάς, οι εργασιακές σχέσεις πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο. Τα πάντα που έχουν να κάνουν με τους όρους που η εργατική τάξη διαπραγματεύεται την εργατική της δύναμη, πουλάει την εργατική της δύναμη, είναι υπό αμφισβήτηση. Και νομίζω ότι το πρώτο και σημαντικό είναι να εξηγήσουμε, να πούμε, να καταλάβουμε για ποιο λόγο γίνεται αυτό. Για ποιο λόγο 100 χρόνια πριν η αστική τάξη, τότε αστική τάξη, έκανε αυτές τις υποχωρήσεις και 100 χρόνια μετά η τωρινή αστική τάξη τις παίρνει πίσω. Θεωρώ ότι εκείνες οι εξελίξεις του 1910, του 12, του 13 και του 14, ήταν ουσιαστικά αποτέλεσμα της ανόδου του εργατικού κινήματος. Ήταν αποτέλεσμα της οργάνωσης των εργατικών αγώνων και θεωρώ ότι ήταν καθοριστική η συμβολή και η ανάπτυξη του κομμουνιστικού κινήματος παγκόσμια. Δεν θεωρώ επίσης καθόλου τυχαίο το γεγονός ότι οι περισσότερες από τις εργατικές κατακτήσεις τις οποίες σήμερα απολαμβάνουμε και τις οποίες σήμερα θέτει το σύστημα υποαμφισβήτηση κατοχυρώθηκαν μετά το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, όπου το σοσιαλιστικό στρατόπεδο βγήκε δυναμωμένο και οι δυνάμεις του σοσιαλισμού βγήκανε νικήτριες μέσα από αυτόν τον εφιάλτη που λεγόταν Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Η ασφάλιση, για παράδειγμα, τα πρώτα ασφαλιστικά ταμεία, ο πρώτος ασφαλιστικός νόμος ουσιαστικά κατοχυρώθηκε στις αρχές δεκαετίας του 50, αμέσως μετά
μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Δεν είναι τυχαίο επίσης ότι αυτό που ζούμε σήμερα έχει αρχίσει να συντελείται, ουσιαστικά βρίσκει τις βάσεις του στα τέλη της δεκαετίας του 80, στις αρχές δεκαετίας του 90, όταν το λεγόμενο Ανατολικό Μπλοκ, οι λεγόμενες σοσιαλιστικές χώρες κατέρευσαν. Δεν είναι τυχαίο ότι δύο χρόνια μετά τις καταρρεύσεις στο Ανατολικό Μπλοκ θεσπίστηκε η συνθήκη του Μάστριχτ. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι οι κυβερνήσεις Σιμίτη άρχισαν από τότε να τοποθετιούνται ενάντια στις λεγόμενες αγκυλώσεις, όπως τις παρουσίαζε, της ελληνικής κοινωνίας, του κόσμου της δουλειάς, και εννοούσε βέβαια τις συλλογικές συμβάσεις, εννοούσε τα κατακτημένα εργασιακά δικαιώματα με τα οποία η εργατική τάξη ήξερε ότι πορεύεται και συνέχιζε να πορεύεται. Αυτές τις αγκυλώσεις, τις λεγόμενες αγκυλώσεις, αυτά τα εμπόδια που συναντούσε το κεφάλαιο στην τάση του για όλο και αυξανόμενη κερδοφορία, στην τάση του να ανταγωνιστεί ανελαίητα τους υπόλοιπους καπιταλιστές και ο ένας υπεριαλιστής να ανταγωνιστεί τον άλλον, αυτά τα εμπόδια σήμερα νιώθουν την άνεση, φίλοι και φίλες, ότι να τα σαρώσουν. Όταν λέμε εργασιακές σχέσεις, φίλοι και φίλες, ουσιαστικά εννοούμε τους όρους, το σύνολο των όρων εκείνων με τους οποίους η εργατική τάξη πουλάει και διαπραγματεύεται την εργατική της δύναμη. Και για να κάνεις μια καλή διαπραγμάτευση, ουσιαστικά πρέπει να έχεις και ένα συγκεκριμένο συσχετισμό. Το γεγονός ότι οι όροι αυτοί σήμερα αμφισβητούνται έχει να κάνει με το γεγονός της υποχώρησης του εργατικού κινήματος, με το γεγονός της υποχώρησης του κομμουνιστικού κινήματος, με το γεγονός της υποχώρησης της δυνατότητας των λαϊκών και εργατικών δυνάμεων να οργανώνουν τις αντιστάσεις τους και να κάνουν βήματα παραπέρα. Σήμερα ουσιαστικά το κεφάλαιο, όταν επιτίθεται, σήμερα το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, όταν κάνουν την επίθεση που κάνουν, ουσιαστικά πατάνε σε δύο πράγματα. Το πρώτο πράγμα στο οποίο πατάνε είναι η υποχώρηση του εργατικού και λαϊκού κινήματος, και το δεύτερο πράγμα στο οποίο πατάνε είναι η κρίση. Η κρίση, η οποία μακριά από μένα απόψεις που λένε ότι δεν είναι υπαρκτή, είναι μια υπαρκτή και βαθιά κρίση του καπιταλισμού, αλλά παράλληλα αποτελεί και μια πρώτη τάξη ευκαιρία για τον καπιταλισμό προκειμένου να περάσει τα αντιδραστικά του αυτά σχέδια. Ουσιαστικά, αυτό που έρχεται να κάνει το κεφάλαιο με το χτύπημα των εργασιακών σχέσεων, πέρα από το να αυξήσει την κερδοφορία του, δεν είναι μόνο αυτό. Είναι να χτυπήσει στην καρδιά της την δυνατότητα της εργατικής τάξης να οργανώνεται, να διεκδικεί και να κινείται συλλογικά με βάση τα ταξικά της συμφέροντα. Και δείτε για παράδειγμα τι προβλέπουν τα μέτρα τα οποία αυτή τη στιγμή προωθεί το Υπουργείο Εργασίας και συνολικά η κυβέρνηση. Χτύπημα των συλλογικών συμβάσεων, επέκταση των ελαστικών σχέσεων εργασίας, χτύπημα του συνδικαλισμού, άμεσα και ευθέως. Την επέκταση της εργασιακής ανασφάλειας, την επέκταση της λεγόμενης εργασιακής περιπλάνησης, την αύξηση της ανεργίας, το ξεπέταγμα χιλιάδων εργαζομένων, όπως ανέφερε και ο Θωμάς προηγούμενα, και μέσω του Καλλικράτη, χιλιάδων εργαζομένων στους δρόμους της ανεργίας. Αυτό που προσπαθεί να κάνει ουσιαστικά, φίλοι και φίλες, το σύστημα, είναι να διαλύσει οποιαδήποτε δυνατότητα συλλογικής αντίστασης και διεκδίκησης εργατικής τάξης. Και ας τα πάρουμε ένα-ένα. Έφτασε στο σημείο η κυβέρνηση, με διαστόματος του ίδιου του Πρωθυπουργού, να μας λέει ότι για την κρίση και για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται σήμερα η ελληνική οικονομία, ούτε λίγο ούτε πολύ φταίνε οι συνδικαλιστές και το συνδικαλιστικό κίνημα, οι οποίοι διεκδικούσαν αλόγιστα και υποχωρητικότητα των προηγούμενων κυβερνήσεων. Άκουσον.